και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο του Μοσχάτου, όπου για την τρίτη αγωνιστική της ΑΕ Εθνικής Γυναικών η Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας επικράτησε με 3-0 του Φίδων Άργους. Μαζί μας έχουμε την ποδοσφαιρίστρια της Γλυφάδας, Ηλέκτρα Πλητά. Ηλέκτρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια, ευρία νίκη σήμερα. Ήταν εύκολη νίκη, Ηλέκτρα? Η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λιγάκι να βρει τα πατήματά της λόγω και της αλλαγής του προπονητή. Που, παρόλο που οι παίκτες είναι ίδιες όσο να είναι, σίγουρα επηρεάζει και αυτό λιγάκι το κλίμα της ομάδας. Μπήκαμε δυνατά όμως, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Δείξαμε την υπεροχή μας και την καλή ποιότητα της ομάδας από νωρίς. Καταφέραμε, πετύχαμε έναν γκολ από το πρώτο ημίχρονο και η ομάδα βρήκε τα πατήματά της γρήγορα και επικράτησε με αυτό το σκορ. Ουσιαστικά επανέρχεστε στις νίκες, διότι την προηγούμενη αγωνιστική είχατε φέρει λευκή ισοπαλία χωρίς θέματα κόντρα στην Ολυμπιάδα Ημιτού. Ναι, έτσι είναι. Είχαμε μια, θα πω, κακή εμφάνιση με βάση τις εικόνες που έχει δείξει η ομάδα στα δύο υπόλοιπα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, υπάρχει καλό υλικό κατά τη γνώμη μου. Πιστεύω στην ομάδα. Είχαμε μια κακή εικόνα που μπορεί να συνέβαινε σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Ευτυχώς έγινε νωρίς. Καταλάβαμε τα λάθη μας και ελπίζω να τα διορθώσουμε όπως φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι, όπως ανέφερες και πριν, για τον νέο σου προπονητή, τον Γιώργο Βαΐτση. Είναι ένας άνθρωπος που, όπως όλοι ξέρουμε, είναι χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει πολλές εμπειρίες, έχει πολλές εικόνες, έχει ξανασχοληθεί με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει ξαναβρεθεί στον πάγκο της Γλυφάδας και έχει συνεργαστεί με πολλά παιδιά από αυτά που συνεργάζεται και τώρα. Υπάρχει σεβασμός από όλες μας στο πρόσωπό του και είμαστε ανοιχτοί στο να μας μάθει όλα αυτά που ξέρει και να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε ακόμη πιο μπροστά και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ποιοι είναι οι στόχοι σας, Ηλέκτρα? Ποιος είναι ο στόχος της Γλυφάδας στο φετινό πρωτάθλημα της ΑΕ Εθνικής Γυναικών? Θα πω ότι κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε, τους 3 βαθμούς. Υπάρχει μια εικόνα της ομάδας που δείχνει ότι μπορεί να πιστέψει και πιστεύει στην κορυφή. Αυτό θέλουμε, αυτό παλεύουμε χωρίς να ξεφεύγουμε. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο καλύτερος μπορούμε και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα φανεί. Ακολουθεί τώρα το ντέρμπι στην Αγία Παρασκευή. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη ομάδα από άποψη ότι είναι μαχητικές. Έχουμε ξαναπαίξει μαζί στην Αλφαεθνική. Όπως είπα και πριν, είναι άλλο ένα παιχνίδι, όπως το αντιμετωπίζουμε όλα. Δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο παιχνίδι ως εύκολο ή δύσκολο. Δίνουμε το 100% μας και στόχος μας είναι μόνο η νίκη. Είσαι ευχαριστημένη από την παρουσία σου στην ομάδα της Γλυφάδας? Προσπαθώ να βελτιώνομαι, σίγουρα. Ποτέ δεν σταματάει και ποτέ κανείς δεν φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, πόσο μάλλον από τόσο μικρή ηλικία. Προσπαθώ να μαθαίνω όσο μπορώ περισσότερα, από τον κάθε προπονητή ξεχωριστά να παίρνω και κάτι καινούριο. Και ελπίζω να βοηθάω την ομάδα μου όσο περισσότερο γίνεται. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και εσείς. Ευχαριστώ.